Λοιπόν, πάμε στο τέταρτο τέ τη μέρα. Καλησπέριζα τον κύριο Κώστα Ζαχαριάδη, μέλο πολιτική γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, επικεφαλή τη Ανοιχτή Πόλη. Τι κάνετε, Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε εσά και στους τηλεθεατές μα, και περαστικά στο φίλο Γιώργο. Ε, είναι η, η θερμή όλων μα, η, η θερμή ευχή όλων μα. Ε, όλα θα πάνε καλά. Ε, κύριε Ζαχαριάδη, ε, πριν ήσασταν ακριβώ πίσω από τι κάμερε και περιμένατε να ξεκινήσει το δεύτερο μέρο τη εκπομπή, φαντάζομαι ακούσατε τον κύριο Χατσισεδοσίου, που δεν έχει κρύψει ε, τι πιστεύει για την πολιτική που εφαρμόζεται, για το αν ε, ζορίζονται οι μικρομεσαίοι, για το αν ε, επικρατούν καρτέλ κλπ. Να εκτιμά ότι όσο δεν υπάρχει αξιόμαχη αντιπολίτευση, δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα. Ε, την ακούτε αυτή την κριτική, τη συμμερίζεστε, Καταρχήν, είδα τη συγκριτική κάρτα αναφορικά με το τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τι συμβαίνει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ναι. Και ενώ έχουμε βγει, πάμε για έκτο χρόνο, δηλαδή τον Αύγουστο συμπληρώσαμε έξι χρόνια που βγήκαμε από τα μνημόνια, φαίνεται ότι μία σειρά από τους τομείς της οικονομίας έχουν πάρει μπροστά, έχουν ανακτήσει κερδοφορία, δίνουν μερίσματα, κάνουν να δείχνουν. Mm -hmm. Αλλά η καθημερινότητα των πολιτών ως αντανάκλαση της αγοραστικής τους δύναμης είναι τραγική. Είναι τραγική. Ε, και πραγματικά βλέποντας αυτή την κάρτα αναρωτήθηκα. Ποια θα είναι η κάρτα το 2040. Δηλαδή, 2010, 2025 ας πούμε ότι είμαστε εκεί, 2040. Θα έχουμε καταφέρει να καλύψουμε ένα κομμάτι από αυτό το οποίο χάσαμε και να κόψουμε δρόμο να βγούμε μπροστά. Mm -hmm. Ή θα έχουμε μείνει κι άλλο πίσω. Ε, και νομίζω ότι με τον τρόπο με τον οποίο πορεύεται σήμερα η χώρα... Ε, η απόσταση θα διευρυνθεί. Γιατί? Γιατί έχουμε δύο μεγάλες προκλήσεις μπροστά μας. Ε, το πρώτο είναι η καταλητική είσοδος της τεχνητής νοημοσύνης στον χώρο της εργασίας, ε, η οποία δίνει τρομακτικές δυνατότητες, αλλά έχει και τρομακτικούς κινδύνους. Mm -hmm. Και με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν συγκεκριμένοι οικονομικοί κύκλοι στη χώρα... Έχω ιδιαίτερη ανησυχία για το ποιο θα καρποθεί αυτή την κερδοφορία, αυτή τη μεγάλη δυνατότητα που μα δίνει α, η επανάσταση η οποία συντελείται στον χώρο το ψηφιακό. Και το δεύτερο είναι το ζήτημα τη κλιματική κρίση, το οποίο επηρεάζει τη ζωή μα σε όλα τα επίπεδα. Στο επίπεδο τη παραγωγή, στο επίπεδο mm -hmm. τη κατανάλωση, στο, στο επίπεδο κόστου τη ενέργεια. Ε, τα πάντα. Οι τα πάντα, πι πιθανές καταστροφές οι οποίες μπο μπορούν να, να γίνουν και δεν βλέπω η χώρα, η χώρα να έχει σχέδιο. και με αυτή την έννοια θεωρώ πάρα πολύ σημαντική mm -hmm. και την, τις διάφορες παρεμβάσεις που κάνει ο κύριος Χατζη Θεοδοσίου με τον θεσμικό ρόλο τον οποίο έχει. Θέλω να πω ότι μπορεί να μην είμαστε ταυτόσιμο χώρο, αλλά είμαστε σε πάρα πολύ κοντινέ απόψει, τουλάχιστον mm -hmm. τον κύριο Χατζη Θεοδοσίου. Αλλά και όλου όσου επιμένουν στο ζήτημα τη πολιτική mm -hmm. και του περιεχομένου τη πολιτική και των προτάσεων, και να λαμβάνουν ανάλογες πρωτοβουλίες για να γονιμοποιήσουν ε, συζητήσεις και να, να, να φέρουν μπροστά αυτά τα μεγάλα ζητήματα. Γιατί αυτό πρέπει να μας απασχολεί, αυτή yeah. είναι η πολιτική και αυτή πρέπει να είναι η συζήτηση και μέσα στην κοινωνία αλλά και μέσα στα κόμματα. Ε, πείτε μου αλήθεια, πόσο καιρό έχετε να δώσετε συνέντευξη που να μην ξεκινήσει ή να μην είναι μόνο θεματική για τα Ισοκομενικά σα. Έχω πολύ καιρό, με στεναχωρεί αυτό. Ε, πιστεύω όμω ότι σε πολύ. Υπαγορεύεται πάντω από τη ζωή, έτσι. Σε πολύ, δεν... σε πολύ λίγο... λίγο καιρό θα... θα επιστρέψουμε στον παλιό καλό εαυτό μα ή καλύτερο εαυτό μα. Ε... Εμά ο αντίπαλό μα είναι η Νέα Δημοκρατία. Εμάς, α... Η έγνοια μα είναι τα προβλήματα του κόσμου. Δηλαδή αυτή η παράδεκτη του κοσμου δηλαδη αυτη η ιστορια με τα φιλοδορήματα ας πούμε. Είναι δυνατόν να μην έχουν ξεσηκωθεί οι πάντες, αυτό το νομοσχέδιο της, ε, της, της ντροπή ή το άλλο με τα, με, τα, με τα χρωματιστά τιμολόγια. Δείτε, είμαστε για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά η ακριβότερη χώρα στην ενέργεια, στην, ε, στη, στη χοδερμπορική, στην Ευρώπη. Mm -hmm. Το 2021-2022 έλεγε η κυβέρνηση εντάξει είναι ο πόλεμος, είναι μια κρίση, βρεθήκαμε σε δυσκολία κτλ. Έχουν περάσει τέσσερα χρόνια από τότε. Δηλαδή, πού θα πάει αυτή η κατάσταση και ακριβότερα να αγοράζουμε χονδρεμπορική και τελευταίοι να είμαστε στην, στην αγοραστική δύναμη. Αυτά είναι, για αυτά τα ζητήματα πρέπει να, να μιλήσουμε. Εγώ νομίζω ότι και το κόμμα μου και ο χώρος μου έχουμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα σε αυτό και να είμαστε ιδιαιτέρως ε, παραγωγικοί. Και να φύγουμε από αυτή τη μιζέρια, από αυτή τη ναι. θετρέφεια, από αυτή την την εσωτερική κατα καταστροφή. Αυτό το σε πολύ λίγο χρόνο που, που είπατε ως προς την επιστροφή του ΣΥΡΙΖΑ στην κανονικότητα ε, σημαίνει ότι σενάριο αναβολής συνεδρίου δεν υπάρχει. Όχι. Όχι. Νομίζω ότι πρέπει να ολοκληρώσουμε όλες μας τις διαδικασίες μέχρι τις αρχές του Δικέμβρη mm -hmm. με τη νέα μας ηγεσία να προχωρήσουμε. Ε, ωστόσο είναι επαρκής ο χρόνος πια. Δηλαδή κανονικά πρέπει σε 20 μέρες να κάνετε συνέδριο. Ναι. Κοιτάξτε, εμάς αυτή είναι η βούλησή μας. Βέβαια, βλέπετε, υπάρχουν εμπόδια, υπάρχουν... Δηλαδή με αυτό που, που έγινε κομμάτα. σήμερα στην οργάνωση μελών Καλυθέας, Μια... έτσι θα πάει... Η... Ναι, η... ναι δεν, μπορούμε, δεν μπορούμε να πάμε έτσι. Δεν να πάμε δηλαδή τώρα. με εντάσεις, με, 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 με τραμπουκισμούς, με λεκτική βία, ε, με συμπροξήματα δεν... Αυτό, καταρχήν αυτό δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ. Ε, και δεν μπορώ να καταλάβω από πού φέρανε αυτά τα, τα ήθη, mm -hmm. ε, αυτοί οι οποίοι καθοδηγούν αυτή την κατάσταση. Γιατί είναι σαφέ ότι αυτή η κατάσταση είναι καθοδηγούμενη από Από τον κύριο Κασελάκη και από του υποστηρικτέ του, τον Στέφανο Κασελάκη. Παρόλο που δηλώνει α, στα μίντια ότι ο ίδιο θα αποκηρύσει, mm -hmm. είναι οι ίδιοι οι υποστηρικτέ του που έξω από την κεντρική επιτροπή ή σε οργανώσει φέρνουν ε, εντάσει. Ακόμα και οι εντάσει στο δημόσιο λόγο, η, 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 η λεκτική βία, οι προσβολέ, ναι. ε, τα ψέματα, πολλά ψέματα. Πάρα πολλά ψέματα. Αναφέρεστε στους 50 υποτιθέμενους μισθοδοτούμενους Α, από το ανα, κόμμα. Αναφερούμενα σε μία ανάρτηση, ενό τρόλ ψευτικού λογαριασμού, αναφορικά με τον Διονύση Τεμπονέρα, ότι δίθεν ο Διονύση Τεμπονέρα έπαιρνε τρεις μισθού από ναι. το κόμμα. Σωστά, ο Διονύσης προσφεύγει στη δικαιοσύνη. Σωστά έκανε μία ανάρτηση που λέει ότι την αγωγή που θα κερδίσει, εκτιμώ ότι θα την κερδίσει, θα δώσει αυτά τα χρήματα στο κομματικό ταμείο για να καλυφθούν αυτές οι ανάγκες. Και βέβαια, τα, τα ψέματα ε, ότι η, η, η ψηφοφορία κρύθηκε λέει ε, γιατί υπάρχουν 50 μισθοδοτούμενοι από το κόμμα, δεν υπάρχουν 50 μισθοδοτούμενοι από το κόμμα. Ε, είναι μια βαριά προσβολή ε, στους εργαζόμενους του κόμματος. 12 είναι οι μισθοδοτούμενοι από το κόμμα και υπάρχουν και κάποιοι. που είναι ταυτόχρονα και μέλη τη Κεντρική Επιτροπή. Ναι, που είναι και ταυτόχρονα και μέλη, είναι 12, δεν είναι 50. Ναι, ναι, ναι. Υπάρχουν και κάποιοι, τον ακριβή αριθμό θα μπορέσω να σα τον πω αύριο, οι οποίοι είναι επιστημονικοί συνεργάτε σε βουλευτέ, δεν είναι στου 12, αυτοί είναι α, παραπάνω. Αλλά. εν πάση περιπτώσει, αυτοί όταν δουλεύανε στο κόμμα και στηρίζαν την προσπάθεια για τι ε, ευρωεκλογέ, mm -hmm. την, την καμπάνια. τότε ήταν καλοί. Ε, αν κάποιο από αυτού και Από του 12 δεν ξέρω τι, τι ψήφισαν όλοι. Ε, ψηφίσει απέναντί του είναι τεμπέλη και αργόμιστο, έτσι δεν είναι. Θα πρέπει να καταλάβει ο Στεφάνο Κασελάκη. Εντάξει, ε, ο ίδιο μπορεί να έχει κάποια εισοδήματα μπορεί να είναι χομπίστα. Ε, δεν κάνει κάποια δουλειά τον τελευταίο ένα χρόνο, όπω την εννοεί ο ίδιο. Εγώ θεωρώ mm -hmm. ιερή δουλειά να είσαι πρόεδρο σε ένα κόμμα ή κεντρικό τέλεχο. Αλλά ε, θα πρέπει να, να μπούμε λίγο σε αυτή τη συζήτηση. Δηλαδή. Ε, η πολιτική για τον Στέφανο Κασελάκη mm -hmm. είναι μόνο για τους πολύ εύπορους ε, οι οποίοι μπορούν να ζουν από το περισσεύμα της οικογένειάς τους ή κάτι που δημιούργησαν οι ίδιοι τα, τα προηγούμενα χρόνια και στη συνέχεια ας πούμε, να, να διακόπτουν επαόριστον τον εργασιακό τους βίο και να μπαίνουν στην πολιτική Ξέρει κανένα κόμμα το οποίο σ, σε όλο τον κόσμο να μην λειτουργεί χωρίς μια υποτυπώδη ε, δομή στελεχών πλήρους απασχόλησης ε, το, το λέω αυτό γιατί δείχνει μια άγνια mm -hmm. στο, στον τρόπο λειτουργία των κομμάτων και μια, και μια κακότητα και μια κακότητα ε, και, και μια α, απουσία δυνατότητας αυτό το κόμμα α, να, 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 να ενωθεί και να συντεθεί mm -hmm. ε, ό, όπως ο ίδιος λέει ότι θέλει να το κάνει ε, αν είναι αν είναι επικεφαλής. Κύριε ε... Ζαχαριάδη, αυτή την, την κριτική ότι τον αποκλείεται γιατί τον φοβάστε ε, και ότι τέλος πάντων αν ε, 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 είναι πλέρια η δημοκρατία στον ΣΥΡΙΖΑ αφήστε να κρυθεί από τη βάση αν είναι κακός πρόεδρος όπως είπε και ο ίδιος προχτές στο ΣΤΑΡ ε, πώς, πώς την απαντάτε? Κοιτάξτε, ε, ο Στέφανος Κασελάκης αυτή τη στιγμή δίνει μία μάχη για να απαξιωθεί ο ΣΥΡΙΖΑ και να διαλυθεί και οι άνθρωποι οι οποίοι τον περιβάλλουνε mm -hmm. Διάβασε για παράδειγμα μία ανάρτηση του Νίκου Μωραήτη, ο οποίος μίλησε για χουντικά στα στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, ε, τα οποία κάνουν round, δείχνουν, δεν αφήνουν κτλ. Ε, και αναφέρει μέσα και ανθρώπου που έφαγαν ε, ξύλο στο Πολυτεχνείο. Ναι. Ε, ε, στην Κεντρική Επιτροπή, ας πούμε, είναι ο Δημήτρης Χαντισσοκράτης, mm -hmm. ο οποίος ήταν συντονιστική επιτροπή του Πολυτεχνείου. Ε, ο Σταφάνο Τζουμάκα δεν είναι στην κεντρική επιτροπή, αλλά είχε μια μεγάλη δράση. Ο Γιάννη Μπαλάφα εκείνη την περίοδο ήταν εκτοπισμένο. Έρχεται τώρα ένα Νίκο Μωραήτη ε, και λέει ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι χουντικά στα γονίδια. Που έχουν μία διαδρομή προσφορά σε αυτό το χώρο. Αυτέ οι απόψει, αυτή η φρεσιολογία, η, η, η εντάσει σήμερα στην Καλιθέα, ε, ο, 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 ε, ο εμπριστικό λόγο mm -hmm. δεν είναι κάτι το οποίο υπονομεύει και διαλύει το κόμμα. Άρα λοιπόν, ένα μηχανισμό κομματικός, ο οποίος βάλετε, έχει τη δυνατότητα να αμυνθεί. Και με αυτόν τον τρόπο αμύνεται. Αν είναι να πάμε ε, να κάνουμε τις οργανώσεις μας αρένα, να παίζουμε ξύλο, ε, το συνέδριό μας να γίνει σαν κάτι άλλα κόμματα ότι θυμάμαι δεκαετία του 2000 και του 90 ε, ξύλο και εκεί. Ε, να λέμε το ένα στον άλλον ε, χουντικό και φασίστα. Ναι. Αυτό δεν είναι αριστερά. Αυτό είναι απόλυτο εκφυλισμός. Mm -hmm. Γι' αυτό η κοινωνία ένα τμήμα τη έχει πάρει μια μεγαλύτερη απόσταση και μας παρακολουθεί α, με στεναχώρια και, και με λύπη. Ναι. Αυτοί οι άνθρωποι δεν χάσαν την πολιτική τους ταυτότητα, αλλά δεν μπορούν να είναι σε ένα χώρο που βγαίνει ένας οποιοδήποτε mm -hmm. και τους λέει χουντικά στα γονίδια, σε αυτού που ήταν εκτοπισμένοι, σε αυτούς οι οποίοι δώσανε τη ζωή του, τη, τη διακινδύνευσαν για να υπάρχει δημοκρατία mm -hmm. στη χώρα. Αυτό δείχνει αμέτροπια, ε, έλλειψη γνώση, έλλειψη σεβασμού, έλλειψη συνέστηση. Ε, άρα λοιπόν γίνεται όλη αυτή η προσπάθεια ε, προκειμένου ο ΣΥΡΙΖΑ να παραμείνει ένας κομματικός φορέας ο οποίος θα έχει κάποια πολιτικά χαρακτηριστικά. Ε, και, και, και να το πω καθαρά, ε, ναι, ε, δεν μπορεί να κατέβει ας πούμε, ο Αντώνης Διαματάρης για πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν γίνεται. Είναι από άλλη πολιτική οικογένεια. Ε, δεν ξέρω πιστεύω ότι γίνομαι ναι. α, α, γίνομαι σαφής κλείνοντας όμως αυτό δεν ε, ε, δεν αφορά και σε όσους ε, από το κόμμα σας είναι Στενοί υποστηρικτέ, δηλαδή αν αυτά που λέτε ισχύουν για τον κύριο Κασελάκη. Η κυρία Τζάκρη που βγαίνει κάθε μέρα στα κανάλια λέει ότι θα κατεβάσουμε το σακάκι του αν τον αποκλείσετε και θα πάρει 92% ναι. ή το η κυρία Πούλου κτλ. Δεν είναι εξίσου ξένο σώμα λοιπόν. Ε, Α, γε... Αν υπερασπίζονται ένα πολιτικό σχέδιο ε, διάλυση να... του ΣΥΡΙΖΑ, ναι, το... Α, αυτό περιγράφει ε, Καταρχήν, αν μπορεί με, με κάποιο ρούχο τι με τις του ή με τι κάλτσε του να πάρει 92% 100, να κατεβάσει τι κάλτσε του αυτέ με του αστακού που έδειχνε στην τηλεόραση προεκλογικά. Ε, εν πάση περιπτώσει, mm -hmm. εγώ νομίζω ότι ένα κανόνα πρέπει να υπάρχει για την επόμενη μέρα, και εγώ δεν θέλω να φύγει κανένα και πιστεύω ότι δεν περισσεύει κανένα. Ο κανόνα πρέπει να είναι ότι όλα τα εγώ πρέπει να μπουν κάτω από ένα μεγάλο εμεί. Και όλοι να σεβόμαστε του συντρόφου μα, mm -hmm. του συνοδιπόρου μα, του συναγωνιστέ μα, τον κόσμο τον οποίο τον έχουμε ταλαιπωρήσει, και να προχωρήσουμε με αυτόν τον τρόπο. Εγώ είμαι, ήμουν αντίθετο. Ε, είμαι αντίθετο στη διάσπαση του κόμματο. Πιστεύω ότι πρέπει να υπάρξει ενωτική ανασύνθεση του κόμματο ναι. και πιστεύω ότι πρέπει να υπάρξει ενωτική ανασύνθεση και στον ευρύτερο πολιτικό χώρο στον οποίο κινούμαστε για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τον μεγάλο μα πολιτικό αντίπαλο. Ε, Βεβαίω, αυτό δεν συναρτάται μόνο από εμά. Συναρτάται και το τι θα κάνουν άλλε πολιτικέ δυνάμει στην mm -hmm. κατεύθυνση που θα έχουν στο Πασόκ βλέπω ότι ανοίγει μια συζήτηση για το αν ενδιαφέρεται, ας πούμε, να λένε, ακούω, ακούω κάποιες αναλύσεις, λέει, θα αξιοποιηθεί η κυρία Διαμαντοπούλου. Δεν θα μπω στα εσωτερικά τους, θα σας αξιοποιήσουν όποιον θέλουν, ε, αλλά δεν πιστεύω αυτά που έχω ακούσει από την κυρία Διαμαντοπούλου, ότι είναι συνθέσιμα σε ένα σχέδιο συνεργασίας αριστεράς κεντρο αριστεράς-κέντρο-αριστεράς. Ε, ίσως μας πηγαίνουν 10 χρόνια πίσω σε, σε άλλα σενάρια. Δεν είμαι... Δεν είμαι αλλά εν πάση περιπτώσει εδώ εγώ διαπιστώνω αυτή τη στιγμή ότι υπάρχει ένα σοβαρό πολιτικό κενό ε, για ε, αντιπολίτευση προοδευτική με πολιτικό πρόσημο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Mm -hmm. Όχι να αρχίσουμε λέει, ε, τι λέει η Νέα Δημοκρατία, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, να πούμε και εμεί τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Ε, Πώ διαχειρίζεται το, το τάδε ζήτημα ας πούμε, με τι μεγάλε επιχειρήσει με αυτόν τον τρόπο. Ε, να μην μπούμε αυτό, αλλά να, να μην μπούμε και το αντίθετο. Δηλαδή, μη φορολογήσουμε και του τραπεζίτε, ρε παιδί μου. Μην του φορολογήσουμε. Ε, μη βάλουμε τις εταιρείε ηλεκτρικής ενέργειας να, να πληρώσουν ε. mm -hmm. Εγώ λέω ότι χρειάζεται ένα σαφές, σοσιαλιστικό πρόγραμμα, κοινωνικό Με, με, με τομές, να, να το καταλάβει η κοινωνία, mm -hmm. να το στηρίξει η κοινωνία Και μαζί με αυτό να στηριχθούν και πολιτικές δυνάμεις και κομματικοί φορείς ε, και όλοι Δεν μπορείς σε περίοδο κρίσης να έχεις θολές γραμμές ε, εμείς το πληρώσαμε αυτόν τον ένα χρόνο, κύριε Μελιγκόνη. Οι γραμμέ μας ατόνισαν, το στίγμα μας ε, χαμήλωσε. Mm -hmm. ε, χρειάζεται να, να, να ανακτήσουμε την εχμηρότητά μας, τη σαφήνεια μας, τον προγραμματικό μας λόγο και την επαφή μας με την κοινωνία. Και σε αυτό το πλαίσιο θεωρώ ότι συμβάλλουν mm -hmm. όλες οι εκδηλώσεις που θα γίνουν και την επόμενη περίοδο για αυτά τα ζητήματα, και κομματικά και ευρύτερα. Ah ειδήσει θα βγουν από εκεί, υποθέτω. Για να δούμε. Το μέλλον πάντα έχει ειδήσει. Για να, να έχετε κι εσεί μια δουλειά. Έτσι, έτσι. Να έτσι. και εμείς μια. Κλέφτε, θα γίνουμε. Κύριε Ζαχαριάδη, σα ευχαριστώ να πολύ. Καλά. Να είστε καλά. καλά. Λοιπόν, διαφημίζω.